Ευχαριστούμε και τον Σκαλιώτη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ενός θέματος που ίσως θα χρειαζόταν ολόκληρο συνέδριο για να το καλύψει. Είναι πράγματι πολύπλοκο το θέμα. Ίσως το συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ λειτουργικότητας σπειράματος και σωληναρίων και επομένως η παθολογία του ενός επηρεάζει το άλλο και βεβαίως οδηγούνται και τα δύο οδηγούν σε μια βλάβη της νεφρικής λειτουργίας και στο τελικό στάδιο. Νομίζω ότι φτάνουμε στην τελευταία παρουσίαση και είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση του κυρίου Πετρά για την οξία νεφρική βλάβη με επικέντρωση στη διάγνωση, διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση.